Τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη από την περιφέρεια Κρήτης και μας έλεγε, νομίζω την Παρασκευή συγκεκριμένα, και μας έλεγε είναι υπεύθυνος για τις κινητές μονάδες της περιφέρειας, τόσο για τον μαστογράφο όπως επίσης και για την κινητή μονάδα οδοντιατρικής. Ένα θέμα το αφήσαμε απ' έξω και είπαμε να το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, διότι μιλάμε για το πρόγραμμα Ζωή που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πρόληψης, στο οποίο οι πολίτες θα εξοικειωθούμε στη χρήση του απεινιδωτή και στην παροχή πρώτων βοηθειών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εγώ θα σας καλημερίσω, θα πω επίσης και καλή εβδομάδα και καλά Χριστούγεννα, κύριε Πιτσούλη, για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Καλημέρα σας, κυρία Δουλτηράκη, και καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και πάλι να έχουμε καλές γιορτές. Πολύ σωστά είπατε, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν αντιγράψαμε κάτι, αλλά καταγράψαμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες φαίνεται ότι με τη σύγχρονη ζωή έχουμε αυξημένους ευνηδίους θανάτους. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε. Να έχουμε δύο όπλα στα χέρια μας. Ένα είναι η υποδομή και δεύτερον η γνώση. Και στοχεύουμε η κοινωνία να είναι μέσα σε αυτό, δηλαδή να είναι εκπαιδευμένη και να θεωρεί και δική της ευθύνη στο να μπορεί να παρέμβει με γνώση αλλά και με υποδομή. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το πρόγραμμα Ζωή. Είναι ένα πρόγραμμα που όσον αφορά στις υποδομές είναι σε εξέλιξη, στο τελευταίο στάδιο έχουμε φτάσει δηλαδή στην αγορά των 250 και πλέον, γιατί από την έκδοση θα πάρουμε κι άλλους, απεινιδωτών τελευταίας γενιάς, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, για την Κρήτη μιλάμε, στην Κρήτη σε αθλητικούς χώρους και σε πολυσύχναστα σημεία. Απεινιδωτές οι οποίοι βάλαμε τα σκληρότερα κριτήρια, γιατί να ξέρετε, από τους απεινιδωτές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διασκορπισμένοι στο νησί, πάρα πολλοί είναι αυτοί που δεν λειτουργούν ή που έχουν άλλα πρωτόκολλα λειτουργίας. Εμείς τα ομογενοποιήσαμε, φτιάξαμε ένα πολύ δύσκολο σαν ζητούμενο απεινιδωτή, βρήκαμε το καλύτερο, κάναμε ένα ευρωπαϊκό διαγωνισμό και είμαστε στη φάση της προμήθειας 250 και πλέον απεινιδωτών. Τι είναι σημαντικό επίσης σε αυτούς τους απεινιδωτές? Είναι ότι είναι Wi-Fi και ανά πάσα στιγμή βλέπουμε την κατάστασή του. Αν οι μπαταρίες του είναι εντάξει, αν τα ηλεκτρόδια του είναι εντάξει, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτοί οι απεινιδωτές, η προμήθεια ορίζει μαζί με το κουτί τους, το συναγερμό τους και το kit που έχει μέσα ψαλίδι, ξηράφι, μάσκα, γάντια. Δηλαδή θα είναι κάτι ολοκληρωμένο και θα είναι σε χώρους που θα είναι προσβάσιμους από το κοινό. Δεν έχει νόημα ένας απεινιδωτής να είναι κάπου κλειδωμένος. Πρέπει να είναι προσβάσιμος και άμεσα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Και το οποίο πιστεύω ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2024 θα έχουν τοποθετηθεί παντού. Το δεύτερο μέρος είναι καλός απεινιδωτής. Αλλά αν σας δώσω εγώ ένα νηστέρι, είστε χειρουργός? Όχι. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε την κοινωνία. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια προγραμματική σύμβαση με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Αναισθησιολογίας, όπου εκπαιδεύουμε με μια δημόσια πρόσκληση που έγινε σε όλους τους γυμναστές της Κρήτης, είτε είναι στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε είναι ιδιώτες, που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στους αθλητικούς χώρους και στα σωματεία, και έρχονται και εκπαιδεύονται, παίρνοντας μάλιστα το πτυχίο το ευρωπαϊκό, εντελώς δωρεάν εννοείται. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχουμε πάρει τα τελευταία προπλάσματα και τα monitors που χρειάζονται για να γίνει η εκπαίδευση. Έχουμε πάρει 4 ανά κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, 16 δηλαδή. Και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ναι. Στη συνέχεια προχωράμε με μια δημόσια πρόσκληση στα σωματεία τα αθλητικά, έχουμε προχωρήσει ήδη, και στα σωματεία τους συλλόγους να στέλνουν μέσα από μια Google Forms την εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά να γίνεται εκπαίδευση και στα σωματεία εκτός τους γυμναστές, και θα προχωρήσουμε τώρα σχεδιάζουμε την παρέμβασή μας, που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο όλων, γιατί θέλουμε να έχουμε μια έτοιμη κοινωνία για αυτά, την παρέμβασή μας στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
και υπάρχει και μια, έτσι, ένας αστερίσκος για την πρωτοβάθμια, αλλά μόνο για τις τάξεις 5ης και 6ης δημοτικού. Έχουν γίνει συναντήσεις με τα γραφεία φυσικής αγωγής τα αντίστοιχα και προχωράμε τώρα βήμα-βήμα στο επόμενο κομμάτι. Θα γίνει πιλωτικά σε ένα λύκειο και αμέσως μετά θα περάσουμε στην οριζόντια, ας το πούμε, εκπαίδευση. Στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε μαθητές που να είναι έτοιμοι όταν δουν ένα περιστατικό να μπορούν να ξέρουν πώς θα δώσουν τις πρώτες βοήθειες, πώς θα, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τον απεικνιδωτή, πώς θα το κάνουν αυτή την παρέμβαση, ώστε να είναι χρήσιμη. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, όταν κάποιος συμπολίτης μας πέσει κάτω από μια ανακοπή, ας πούμε, το ΕΚΑΒ θα πρέπει να έρθει. Αλλά το ΕΚΑΒ, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι σε 7 λεπτά, σε 8, σε 10, τις περισσότερες φορές. Αυτοί που θα τύχουν εκεί δίπλα είναι οι πολίτες υπεραστικοί. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι τα πρώτα 2-3 λεπτά να παρέμβει ένας πολίτης που έχει τη γνώση και θα έχει και κάπου κοντά επικοινωνητή, ώστε αν χρειαστεί να τον συνδέσει και να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πώς θα ξέρει ένας πολίτης που είναι ο επικοινωνητής? Και σε αυτό νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη λύση. Είναι ήδη είμαστε περίπου στη μέση του σχεδιασμού μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας Κρήτης σε μια εφαρμογή, η οποία εφαρμογή θα είναι δωρεάν για τους πολίτες, θα κατεβαίνει σε κινητά Android και iOS, δηλαδή και iPhone, και μέσα από την εφαρμογή αυτή, με ένα κουμπί που θα το παρουσιάσουμε όταν φτάνει η ώρα, θα βλέπει ο πολίτης που είναι ο πιο κοντινός του ενεργός απεικνιδωτής. Επίσης θα του δίνει οδηγίες βήμα-βήμα τι να κάνει εκείνη τη στιγμή. Επίσης θα καλεί τους εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το μητρό να βοηθήσουν, θα ειδοποιεί το ΕΚΑΒ και όταν είναι η κατάσταση επίγουσα. Όταν ένας θέλει να κατεβάσει την εφαρμογή για να διδαχτεί πώς γίνεται η απεικνίδωση, θα υπάρχουν τα σχετικά βίντεο τα οποία έχουμε ήδη ανεβάσει στην σελίδα της Περιφέρειας και στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες views, θεάσεις, όπου δείχνουν πώς γίνεται βήμα-βήμα η όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλέγμα ασφαλείας που προσπαθούμε να φτιάξουμε στην Κρήτη και που βρίσκουμε συμμάχους ευτυχώς και την Διευθύνση Εκπαίδευσης και τους συλλόγους και τα σωματεία. Σε μένα που είμαι... Κύριε Πιτσούλη, σε μένα που είμαι ο απλός ο πολίτης, δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχω την εφαρμογή, μπορεί θεωρητικά να το δω πώς γίνεται, αλλά ενδεχόμενα και πρακτικά ίσως χρειαστεί κάπου, με κάποιο τρόπο, να μάθω δύο πράγματα. Υπάρχει μέσα από αυτό το πρόγραμμα Ζωή εκείνο το πλαίσιο που λέει ότι ενδεχόμενα να πάτε και σε κάποια μαθήματα σε πολιτές? Ναι, αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο. Γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Οι απεικνιδωτές, αυτοί που προμηθευόμαστε τώρα, είναι απεικνιδωτές οι οποίοι δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Σου μιλάνε βήμα-βήμα τι κάνεις. Ελληνικά σου μιλάνε. Ξεκινάς, με το που ανοίγεις τον απεικνιδωτή, ξεκινάει και σου μιλάει ελληνικά. Οπότε υπάρχει, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι γνώστης τόσο. Αλλά υπάρχουν και δύο βίντεο. Το ένα είναι για social media, το άλλο είναι εκπαιδευτικό που διαρκεί 12 λεπτά. Και ένας, αν το δει μία φορά, έχει σπάσει όλα τα στεγανά και μπορεί να πει: εγώ θα το κάνω, εγώ θα βοηθήσω. Τώρα, στην Κρήτη είμαστε πάνω από 600.000 πολίτες. Να τους εκπαιδεύσουμε σύντομα είναι δύσκολο. Γι' αυτό προσπαθούμε με τρόπους πυραμίδας, αν θέλετε, να καταφέρουμε να φτάσει η γνώση, να διαχυθεί η γνώση όσο δυνατόν περισσότερο. Γι' αυτό στοχεύουμε και στις ηλικίες που θα βγουν τώρα από τα σχολεία, δηλαδή θα μπουν στη ζωή, σιγά-σιγά οι επόμενες γενιές να είναι εκπαιδευμένες σε αυτό, να μην φοβούνται, δεν θα έχουν καμία αστική ευθύνη, εννοείται, όταν παρέμβουν και δεν πάει καλά κάτι. Γιατί ο απεικνιδωτής, να ξέρετε, δεν απεικνιδώνει αν βρει, αν η καρδιά λειτουργεί. Δεν θα δώσει. Όταν βρει ότι δεν υπάρχει σήμα, τότε σου λέει απεικνίδωσε, σου δίνει οδηγίες κλπ. Είναι λοιπόν ένα καινοτόμο πρόγραμμα που προσπαθεί να δώσει λύσει σε ένα δεδομένο πρόβλημα.
Και θέλω να ξέρετε ότι είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν θα το βρείτε νομίζω πουθενά αυτό το πρόγραμμα. Όταν είπατε ότι, ξέρετε, ναι, προσπαθούμε να εντάξουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ίσως το σκεφτόμαστε να πάμε και στις μεγάλες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι η σκέψη? Α, σας πω το λόγο. Πρώτον, η ωριμότητα των παιδιών, να καταλάβουν ότι πρέπει να θα υπάρχει ένας ασθενής κάτω, πρέπει να τον γυρίσεις, πρέπει να... Και δεύτερον, οι συμπιέσεις. Ένα παιδί που έχει χαμηλό σωματικό βάρος δεν μπορεί να δώσει συμπιέσεις με τα χέρια. Πρέπει να έχει μια διάπλαση τέτοια και ένα βάρος τέτοιο που να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανάγκη της στιγμής. Και είναι από την πέμπτη του δημοτικού και μετά. Το βάρος τους τόσο ώστε να μπορούν να πιέσουν αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι και για πρακτικού εδώ. Αλλά είναι και για οριμότητα. Σε ένα παιδί πρώτη δημοτικού τώρα δεν θα καταλάβει και πολλά. Αλλά πέμπτη και έκτη και έχει την οριμότητα και έχει τη σωματική διάπλαση και το βάρος. Ξέρετε, όταν δίνουμε μαλάξεις, βάζουμε το βάρος του σώματός μας και πιέζουμε. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία για να πάτε με τους απεινιδωτές? Να σας πω. Καταρχήν το ξεκινήσαμε πριν καν το σκεφτεί η ΕΠΟ να βάλει υποχρεωτικά στα γήπεδα. Είναι πάνω από 1,5 χρόνο, αλλά είναι μεγάλο το πρόγραμμα. Φανταστείτε ότι ο διαγωνισμός για τους απεινιωτές είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Διότι σε 3-4 μήνες μόνο αυτό. Πήγα σε ένα γήπεδο ως αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και ρώτησα αν υπάρχει απεινιδωτής. Μου είπαν υπάρχει. Κράτησα κρυφά χρόνο και δημιούργησα πανικό ότι πρέπει τώρα να βρω τον απεινιδωτή. Πανικό. Ο απεινιδωτής ήρθε σε 7 λεπτά, και όταν καινούριος της Κούτας, και όταν ρώτησε και πώς δουλεύει αυτό, μου είπαν με μια φωνή δεν ξέρω. Άρα κυρία Δουλειράκη, και ο χρόνος ήταν αργός, ήταν κάπου μέσα σε μια ντουλάπα πάνω από κάτι κούτες, δεν είχε καμία σημασία η ύπαρξη του απεινιδωτή πρώτον, και δεύτερον ακόμα και να έχει, δεν ήξερε κανείς να τον λειτουργεί. Άρα δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει. Θα χανόταν δηλαδή ο άνθρωπος αν είχε κάποιος πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το καψούλι, να το πω έτσι. Αυτό ήταν το ένασμα που μας έδωσε και πήγα στον Περιφερειάρχη με ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία είναι μισό εκατομμύριο είναι αυτή η πρόταση, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι σε αυτή την πρόταση συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία, η οποία έχει αγοραστεί ήδη το βαν, έχει αγοραστεί ήδη ο υπέρηχος, έχει αγοραστεί ήδη ο καρδιογράφος, συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία μιας κινητής καρδιολογικής μονάδας που και αυτή θα λειτουργήσει τον καινούριο χρόνο, το 2024, που θα κάνει πρόληψη στα παιδιά σε συγκεκριμένες κληρονομικές ασθένειες που αφορούν στην καρδιά, αλλά και θα χρησιμοποιηθεί και στις μεγαλύτερες ηλικίες σε θέματα που αφορούν ανευρίσματα κοιλιακής αόρτης. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εύχομαι να έχουμε την υγειά μας να καταφέρουμε να το πάμε εις πέρα. Και πάμε σε τρεις λοιπόν κινητές μονάδες, για την καρδιά, τον καρκίνο του μαστού, όπως επίσης και για την πρόληψη σωματική υγεία των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατρός, γιατί εντάξει τα μηχανήματα και λοιπά, είπατε με βαν, υπέρηχος, καρδιογράφος κλπ, αλλά χρειάζεται και το προσωπικό, φαντάζομαι να υπάρχουν όλα αυτά. Το προσωπικό θα υπάρξει μια συμφωνία με το πανεπιστημιακό. Με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ναι, μάλιστα. Ναι. Όταν λέτε εντός του 2024, μέσα στο πρώτο εξάμεινο, όπως και με την τοποθέτηση των απεινιδωτών. Η εφαρμογή θα είναι, πιστεύω, μέχρι το Πάσχα. Οι απεινιδωτές είναι στη φάση της κατοχύρωσης αποτελέσματος, που σημαίνει ότι θα γίνει η ανάθεση με τον καινούριο χρόνο. Δηλαδή, είναι ανεξάρτητα από προϋπολογισμούς, έχουν δρομολογηθεί αυτά. Είπατε στο πρώτο εξάμεινο στην αρχή του 2024 ότι θα το έχουν τοποθετηθεί. Πιστεύω και αυτοί ότι είχαν στο πρώτο εξάμεινο. Τι σημαίνει πολύ συχνά στα σημεία της Κρήτης όπου θα τοποθετηθούν οι απεινιδωτές? Γιατί το ένα είναι η αθλητική χώρη, αλλά οι πολλοί δεν πάμε στους αθλητικούς χώρους. Πολύ συχνά στα σημεία είναι οι πύλες εισόδου, είναι οι κεντρικές οδοί των μεγάλων πόλων και των μικρότερων πόλων. Θα προσπαθήσουμε, η ομάδα, οι επιστήμονες οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα από την ιατρική σχολή, γνωρίζουν, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές τι γίνεται στο εξωτερικό, και οι οποίες θα εφαρμοστούν στο δικό μας ανάγλυφο της Κρήτης,
για να τοποθετηθούν οι επενδυτές. Πύλες εισόδου, τι ακριβώς εννοείται? Στο οδικό δίκτυο πύλες εισόδου στις μεγάλες πόλεις, εντός του εθνικού οδικού δικτύου σε κάποια σημεία. Στα δικαστήρια που έχει. Γιατί, συγγνώμη, δεν έχουν απεινιδωτές τα αεροδρόμια για τα λιμάνια? Παράδειγμα, το λιμάνι εκεί που είναι οι Δημενεργάτες δεν έχουν. Και όταν έχουν, δεν ξέρουμε αν λειτουργούν. Κάνουμε και αυτό τώρα, κυρία Δουλγεράκη. Στείλαμε σε όλους ένα έγγραφο και ζητάμε να μας στείλουν την κατάσταση του απεινιδωτή και τον barcode, να δούμε αν είναι λειτουργικός, αν δεν είναι, αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί. Τι το θες να είπα, κρέμεται σε ένα τοίχο ή κάπου κλειδωμένος ένας απεινιδωτής και δεν ξέρει κανένας να το χρησιμοποιεί. Άχρηστος είναι. Μιλάτε για δρόμους επίσης? Όχι για εθνικές οδούς. Μιλάμε για δρόμους όπως έχουμε έξω από την περιφέρεια ένα απεινιδωτή σε κοινή θέα που οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να τον ανοίξει ανά πάσα στιγμή, να τον πάρει να τον χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό τα σημεία μιλάμε. Σχολεία, σημεία. Σε όλα τα σχολεία? Όχι, στα σχολεία δεν υπάρχει κατεύθυνση για τα σχολεία. Για τα σχολεία, η ιατρική κοινότητα δεν λέει ότι δεν ενδείκνυται. Δεν υπάρχουν περιστατικά. Και σε για κεντρικά να σημεία, πύλες εισόδου, λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικά σημεία στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Να, για να τις πάρουμε όχι όλες. Όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος δήμος να μην έχει. Δηλαδή, ας πούμε, το Τυμπάκι δεν μπορεί να είναι εκτός, ή ας πούμε οι Μοίρες, ή λέω εγώ τώρα. Σε μικρότερα χωριά σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πάμε. Δεν σε όλους τους δήμους της Κρήτης λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Στα κεντρικά σημεία σε όλους τους δρόμους της Κρήτης θα έχουν τοποθετηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Μέσα στο 2024 η λειτουργία της κινητής μονάδας για την καρδιά από την περιφέρεια Κρήτης, όπως είπατε, για το προσωπικό σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως αναφέρατε πριν από λίγο. Λέτε ότι ήδη τα μηχανήματα υπάρχουν, δηλαδή βαν, υπέρηχος, ακριβώς, και ο καρδιογράφος. Ωραία. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν να χειρίζονται τους απεινιδωτές, οι οποίοι ούτως ή άλλως λέτε ότι με τέτοιες λειτουργίες είναι, που διαθέτει, θα είναι σωστά, είναι σωστά αδαΐς, μελετημένοι είναι για εμάς τους αδαείς, ακριβώς, ότι έχει γίνει εκπαίδευση ή γίνεται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καθηγητών φυσικών αγωγής, έτσι, από καθηγητές, από εκπαιδευτές του εργαστηρίου καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα. Καθηγήτρια αναισθησιολογίας. Βάζεται στο παιχνίδι αυτό με την καινούργια χρονιά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Ναι, τώρα έχουμε σε ένα λύκειο, τώρα που με την καινούργια χρονιά έχουμε σε ένα λύκειο την πρώτη παρέμβαση, να δούμε και πώς πάει πιλωτικά. Λύκειο Ηρακλείου, ξεκινάτε από το ξεκινήσατε από το Ηρακλείο. Ναι, ναι, από το Ηρακλείο. Ναι. Και θα δείτε εάν μπορεί αυτό ως εκπαίδευση, ως γνώση, να μεταφερθεί και στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, την Πέμπτη και την Έκτη. Την Πέμπτη και την Έκτη, γιατί αυτό λέει η ιατρική κοινότητα, ότι έχει τη δυνατότητα το παιδί και το σωματικό βάρος να μπορεί να ασκήσει συμπιέσεις στον θώρακα του ασθενούς, αλλά και να έχει και την ωριμότητα να καταλάβει αυτό. Λοιπόν, εμείς είμαστε τώρα κλείνουν τα σχολεία, θα ανοίξουν όμως νομίζω 8 του Γενάρη. Θα έχουμε μια πρόταση με 4 λογότυπα που θα συμμετέχουν μέσα από τα social media, τα παιδιά, και από τα Google Forms μέσω των σχολείων, για να αποφασίσουν. Θα έχουμε 4 λογότυπα, ποιο θα εγκρίνουν για λογότυπο της, του προγράμματος, το οποίο θα είναι παντού στους απεινιδωτές, στη μονάδα, στις δράσεις που θα κάνουμε. Είναι ένας τρόπος για να υπάρχει μια διάδραση με τα παιδιά, να μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό και να έχουν και τη δική τους παρέμβαση. Οπότε εδώ θα είμαστε, νομίζω, να τα λέμε. Ούτως ή άλλως, βλέποντας τουλάχιστον προσωπικά εγώ το βίντεο, έτσι όπως γινόταν η παρέμβαση και από τον πολίτη και από τον μαθητή, τα παιδιά τα οποία παίζαν έξω από την περιφέρεια, δεν φαίνεται να είναι δύσκολο. Το ζητούμενο είναι να τολμήσεις να το κάνεις, βέβαια, και να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα για να μπορέσεις. Γιατί είναι άλλο βίντεο και άλλο πραγματικότητα, έτσι. Ναι, σωστά. Και να μην φοβάσαι τις συνέπειες αν δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, 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 ναι. Εκεί είναι ένα θέμα.
Λοιπόν, περιμένουμε ότι θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, για να λέμε και άλλα πράγματα, γιατί είναι μια μπίχλα, μια μιζέρια η ζωή μας. Να λέμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να έχουμε καλές διαθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.